το απόφθημα της ζωής σου. Ευδαιμονία. Η ευδαιμονία σημαίνει το ότι παίρνεις την ευτυχία μέσα από την επιτυχία της δουλειάς σου. Αυτό είναι το απόφθημα της ζωής. Το έχετε νιώσει αυτά τα χρόνια? Από... κορίτσι μου, δουλεύω από 6 χρονών. Δουλεύω 68 ή 74, 68 χρόνια. Στα χωράφια, έτσι, από 6 χρονών, στα χωράφια. Τις απογοητεύσεις πώς τις αντιμετωπίζατε? Τις απογοητεύσεις, όπως κάθε άνθρωπο. Με τη λογική, έτσι, να απογοητεύουμε. Αλλά προσπαθώ να σταθώ δυνατός, γιατί εγώ είμαι ο άντρας της οικογένειας και από τον εαυτό μου θα ξεκινήσω, ας πούμε, για να προχωρήσω μετά από οποιαδήποτε απογοήτευση, είτε είναι επαγγελματική είτε είναι οποιαδήποτε. Πέφτεις, ξανασηκώνεσαι, προσπαθείς. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ποτέ να μην το βάζεις κάτω, ποτέ να μην νιώθεις το ότι είσαι ειτημένος. Εγώ ποτέ σε ό,τι κάνω θέλω να κερδίζω. Είναι εγωιστικό, αλλά αυτό είναι και το που μου κάνει ένα διαφορετικό άνθρωπο. Ένα άνθρωπο ο οποίος έχει drive να δημιουργήσει. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, φτάσαμε μέχρι εδώ ακριβώς επειδή έχεις αυτό το drive για την επιτυχία. Να γίνεις καλύτερος, να γίνεις μεγαλύτερος και να προσπαθήσεις περισσότερο. Εκεί στηρίζεται όλη η φιλοσοφία ζωής. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλά την άλλη μεριά όμως, μου αρέσει και η καλή ζωή. Μου αρέσει το καλό κρασί, μου αρέσει το καλό φαγητό. Μου αρέσει να παράγω τα δικά μου φρούτα και λαχανικά, τα οποία παράγω σε τεράστιες ποσότητες και τα μοιράζω στους φίλους και στους γνωστούς. Μου αρέσει να πάω να ψαρεύω. Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε ότι χρωστάει το F-ZIN στους δασκάλους του και το ZIN στους γονείς του. Κοίταξε, ωραία. Είναι αποδεκτό από κάθε άποψη ότι κατάφερε και έγινε αυτό που έγινε. Είχε αυτό το οποίο δεν είχε κανένας άλλος. Ήταν μια ιδιοφυΐα ξεχωριστή, γιατί μου αρέσει η ιστορία, τον έχω διαβάσει, τον έχω ξαναδιαβάσει 10 φορές. Μου αρέσει όλη την ιστορία, τη στρατηγική του.